Εν τω μεταξύ είναι η Χουριέτ από τη μία που λέει για τη μάχη του κοκορετσιού και έρχεται η Τζουμ Χουριέτ και μιλάει τώρα για, για τα εξοπλιστικά. Η Τζουμ Χουριέτ μιλάει για τα εξοπλιστικά και αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι πρωτοσύρο δημοσίευμα και βεβαίως στις εσωτερικές σελίδες. Κάνει αναφορά στο ζήτημα το εξοπλιστικό πρόγραμμα, της Ελλάδος, αλλά και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας, διότι λέει η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα της Τζουμουρίες ότι η Τουρκία έχει επιχείρηση να αγοράσει S-400, δεν τα χρησιμοποιεί, επιχείρησε να αγοράσει F-35, δεν τα κατάφερε και η Ελλάδα τρέχει πολλά εξοπλιστικά προγράμματα, λέει, ανάμεσά τους και πολλά για τα μαχητικά αναφέρεται και λέει ότι έτσι όπως προχωράει η κατάσταση, αν δεν κάνει κάποια βήματα η Τουρκία, κυρίως ας πούμε με αυτό το αντεροπορικό σύστημα που προσπαθεί να προμηθευθεί από τη Γαλλία που και αυτό θα καθυστερήσει ή με τα F-16, σε λίγα χρόνια αντιμετωπίζουμε το ρίσκο να χάσουμε την αεροπορική υπεροχή απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή η Τουρκία να χάσει την αεροπορική υπεροχή, αν την έχει, δεν ξέρω, αλλά λέει ότι οι Έλληνες θα έχουν αυτή τη φορά την υπεροχή. Και το λένε τα 5-8 χρόνια, αν τα υπολογίσουμε, είναι ολοκλήρωση προγράμματος των Ραφάλ, ολοκλήρωση προγράμματος εξυγχρονισμού των F-16 και βεβαίως να ξεκινάει η Ελλάδα να παραλαμβάνει τα F-35. Άρα πρέπει να τρέξουν τα προγράμματα, λέει η εφημερίδα Τζουμπουρία, τουρκική εφημερίδα, αντιπολιτευόμενη και μαλιστική και βεβαίως πολύ έγκυρη. Πάντα. Και φυσικά αυτά τα ρεπορτάζ υπάρχουν σήμερα με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα F-16, τις κινήσεις που έκανε ο Ερντογάν προς τη Γαλλία, τηλεφωνώντας το Γάλλο πρόεδρο. Δεν ξέρουμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν, αλλά έχουν δημιουργήσει μια νέα κατάσταση για την Τουρκία, Μανώλη. Είναι μια κατάσταση, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση. Δηλαδή, τι εννοώ. Η απάντηση της Τουρκίας ήταν μήπως, δηλαδή δεν παίρνω τα F-35, ας πάρω τα F-16 ή να τα εξυγχρονίσω. Και αυτό καθυστερεί ή θα μπουν όροι. Άρα αν μπουν όροι και αυτό θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην μπορούν να πετάνε πάνω από το Αιγαίο όπως λένε κάποιοι Τούρκοι αξιωματικοί ή όπως θα ήθελαν να πετάξουν πάνω από το Αιγαίο. Καταλαβαίνουμε, παραβιάζοντας τον αέριο χώρο ή κάνοντας υπερπτήσεις. Και βεβαίως εκεί στενεύουν τα περιθώρια. Προσπαθεί να προμηθευτεί αντεροπορικό σύστημα με τον δικό της τρόπο, δηλαδή πήγε να αγοράσει από τη Ρωσία ρωσικό αντεροπορικό σύστημα, το οποίο δεν της επέτρεψε να το χρησιμοποιήσει. Τώρα προσπαθεί να αγοράσει από τη Γαλλία και από την Ιταλία αυτό το αντιεροπορικό σύστημα. Και εκεί θα υπάρχει καθυστέρηση. Άρα, μέσα από το χρονικό πλαίσιο, σου λέει: τρέχει η Ελλάδα, θα χάσουμε την αεροπορική υπεροχή, οι Έλληνες θα έχουν την υπεροχή. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα για το πώς βλέπει η Τουρκία τα γεγονότα.